Κοιτάξτε, το ανοιχτό ζήτημα είναι ποια είναι η κεντρική πολιτική που θα ακολουθήσει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το κύμα, το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο και δεν έγινε, και είναι βέβαιο ότι έχουν βάλει στόχο πλέον την Κρήτη. Αυτή η διέλευση μέσω των δικών μας νερών πλήττει άμεσα το νησί, την οικονομία του. Έχουμε σε λίγο μια πολύ αυξημένη τουριστική σεζόν που πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά και σκεφτόμαστε και αυτούς τους στοιχισμένους ανθρώπους που κάποιοι τους εκμεταλλεύονται κατά τρόπο στιγνό και στην ουσία τους θαλασσοπνίγουν. Άρα πρέπει να γίνουν πολιτικές από το σημείο που ξεκινούν. Δυστυχώς, ο φίλος εντός εισαγωγικών, ο Χαφτάρ, έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύστημα λάθρομετακίνησης, προφανώς με σκοπό το χρήμα, και δεν σκέφτεται κανένα από εμάς. Άρα είναι πολύ σωστή, νομίζω, η κίνηση το Σαββατοκύριακο να είναι στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι μια σοβαρή χώρα. Θα μπορεί να έχει ένα πολύ καλό ρυθμιστικό ρόλο, γιατί αν μπουν οι άνθρωποι στις βάρκες και έρχονται προς εμάς, θα φτάσουν και σε εμάς. Το θέμα είναι να μην μπουν στις βάρκες. Βέβαια. Όλο θέμα είναι να γίνει πολιτική στο σημείο που είναι το πρόβλημα. Και εκεί νομίζω πατάσετε το ζήτημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με προφανώς την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης για να μπορεί να υποδέχεται αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους, να τους περιθάλπει με όρους αξιοπρέπειας και να δούμε πώς θα τους διαχειριστούμε συνολικά. Είναι πολύ δύσκολο ζήτημα. Θυμάμαι όταν ήταν αυτές οι διελεύσεις από τα νησιά του Αιγαίου, ότι κάποιοι θερμοκέφαλοι συμπατριώτες μας έλεγαν εμάς τι μας νοιάζει. Ελπίζω να θυμούνται τώρα αυτά που είχαμε πει τότε κάποιοι που βλέπαμε λίγο πιο μακριά από τη μύτη μας. Λοιπόν, είναι η ώρα που πρέπει πραγματικά να δούμε ότι είναι ένα ζήτημα ευρωπαϊκής αντίληψης και πολιτικής. Δεν μπορεί να το υποδεχθεί ούτε η Ελλάδα μόνη της, ούτε η Κρήτη. Θεωρώ ότι το τελευταίο καιρό υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλα τα νότια παράλια. Φυσικά το μεγαλύτερο βάρος έχει πέσει Δήμο Φεστού, στο διπλανό Δήμο του κυρίου Ταταράκη και στο Δήμο Γόρτινας. Από εκεί πέρα φαίνεται όλες οι μεταναστευτικές ροές που έρχονται από τη Λιβύη, από τον Νότο, Λιβύη, Αίγυπτος, δεν μπορώ, από τον Νότο, σε αυτές τις τρεις περιοχές εμφανίζονται όλα τα κύματα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, ειλικρινά, οι Δήμοι, οι δικοί μας δεν μπορούν χωρίς καμιά βοήθεια, χωρίς καμιά οικονομική ενίσχυση να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι φυσικά να κάνουμε την πρώτη φιλοξενία, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λεωφορεία μεταφορικά μέσα στο Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο το πρόβλημα. Εγώ δεν πιστεύω πως το πρόβλημα λύνεται μόνο με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής εδώ πέρα. Πρέπει να εμφανιστούν και από το λιμενικό, να εμφανιστούν οι μεγαλοστελέχοι του λιμενικού, να εμφανιστούν οι μεγαλοστελέχοι της αστυνομίας, να δουν με ποιο τρόπο, για να μην πω ακόμα και του στρατού, να δουν με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να αποκόψουν τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί τώρα που θα αρχίσει το καλοκαίρι, τώρα που θα σταματήσει να υπάρχουν οι κακές καιρικές συνθήκες, φοβάμαι ότι το πράγμα θα χειροτερέψει σε τέτοιο βαθμό που θα είναι εντελώς ανυπόφορο όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά για ολόκληρη την Κρήτη. Και ανοίγει και η τουριστική σεζόν. Φυσικά ανοίγει η τουριστική σεζόν. Εγώ δεν το βάζω μόνο για την τουριστική σεζόν. Φυσικά είναι ένα πρόβλημα που ανοίγει η τουριστική σεζόν. Το βάζω σε ένα γενικό φαινόμενο χειμώνα ή καλοκαίρι, με τουρίστες ή χωρίς τουρίστες. Αυτό είναι το θέμα μας.